Για σε όλες και όλους. Το σημερινό βίντεο αφορά στον Ιησού Χριστό και το αν υπήρξε ως ιστορικό πρόσωπο ή όχι. Έχω προσκαλέσει τον εξωγήινο που είναι υπεύθυνος για τη μυρμηγκοφωλιά μας. Ενώ τον πλανήτη μας, τη Γη. Καλωσόρισατε κυβερνήτη, εκτιμώ την παρουσία σας εδώ, θέλω να σας κάνω 5 ερωτήσεις σχετικά με το πόσο αληθινός είναι ο Ιησούς Χριστός. Βασίζομαι στις ρεαλιστικές απαντήσεις σας. Ας ξεκινήσουμε. Υπήρξε πράγματι ο Ιησούς Χριστός ως ιστορικό πρόσωπο? Ναι, υπάρχουν σημαντικά ιστορικά στοιχεία που υποστηρίζουν την ύπαρξη του Ιησού Χριστού. Ενώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ μελετητών σχετικά με διάφορες πτυχές της ζωής και των διδασκαλιών του, η συνένεση μεταξύ των ιστορικών είναι ότι ο Ιησούς ήταν πράγματι ένα πραγματικό πρόσωπο που έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν στην περιοχή της Παλαιστίνης. Ποιες είναι μερικές από τις ιστορικές πηγές που αναφέρουν τον Ιησού Χριστό? Υπάρχουν πολλές αρχαίες πηγές εκτός των χριστιανικών γραφών που αναφέρουν τον Ιησού. Για παράδειγμα, ο Εβραίος ιστορικός Φλέιβιας Τζόουσιφας έγραψε για τον Ιησού στα έργα του Cantiquities of the Jews και ο The Jewish War. Επιπλέον, Ρωμαίοι ιστορικοί όπως ο Τάκητος και ο Σουετόνιος έκαναν αναφορές στον Ιησού και τον πρώιμο χριστιανισμό στα γραπτά τους. Πώς γνωρίζουμε ότι οι αφηγήσεις του Ιησού στην Καινή Διαθήκη είναι αξιόπιστες? Ενώ η Καινή Διαθήκη είναι κυρίως ένα θρησκευτικό κείμενο, περιέχει πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες για τη ζωή και τις διδασκαλίες του Ιησού. Οι μελετητές χρησιμοποιούν ιστορικοκριτικές μεθόδους για να αναλύσουν τα Ευαγγέλια και άλλα κείμενα της Καινής Διαθήκης, εξετάζοντας παράγοντες όπως το λογοτεχνικό τους ύφος, το πολιτισμικό πλαίσιο και την απόδοση του κειμένου. Αν και μπορεί να μην είναι όλες οι λεπτομέρειες ιστορικά επαληθεύσιμες, πολλά γεγονότα και διδασκαλίες στη Καινή Διαθήκη ευθυγραμμίζονται με όσα γνωρίζουμε για τον χρόνο και τον τόπο στον οποίο έζησε ο Ιησούς. Τι ρόλο παίζει η πίστη στην ύπαρξη του Ιησού Χριστού? Η πίστη παίζει σημαντικό ρόλο στην ύπαρξη του Ιησού Χριστού για δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ενώ τα ιστορικά στοιχεία παρέχουν ένα πλαίσιο για την κατανόηση της ζωής του Ιησού, η πίστη υπερβαίνει τα απλά ιστορικά γεγονότα. Για πολλούς πιστούς, η δύναμη της πίστης είναι μεταμορφωτική και μπορεί να οδηγήσει σε εμπειρίες θεραπείας, συγχώρεσης και πνευματικής σύνδεσης. Είτε αποδέχεται κανείς είτε όχι την ιστορική ύπαρξη του Ιησού, η επίδραση της πίστης σε άτομα και κοινότητες δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Είναι μέσω της πίστης που πολλοί άνθρωποι βρίσκουν νόημα, σκοπό και ελπίδα στη ζωή τους, ανεξάρτητα από τις ιστορικές διαφωνίες. Πώς συμβάλλει η διαδεδομένη πίστη στον Ιησού Χριστό σήμερα στην πραγματικότητα της ύπαρξης Του, ακόμα και αν υπάρχουν αμφιβολίες για την ιστορική Του ύπαρξη? Η ευρέως διαδεδομένη πίστη στον Ιησού Χριστό σήμερα διαμορφώνει τις αντιλήψεις της πραγματικότητας για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μέσω της πίστης, τα άτομα και οι κοινότητες βρίσκουν παρηγοριά, καθοδήγηση και έμπνευση στις διδασκαλίες που αποδίδονται στον Ιησού. Ανεξάρτητα από τις διαφωνίες μεταξύ ιστορικών, η επίδραση των διδασκαλιών του Ιησού στην ηθική, τις αξίες και την πνευματικότητα είναι αναμφισβήτητη. Η συλλογική πίστη στον Ιησού ως σύμβολο αγάπης, συμπόνιας και λύτρωσης έχει τη δύναμη να δημιουργήσει θετικές αλλαγές στον κόσμο, καταδεικνύοντας τη βαθιά επίδραση της πίστης στην ανθρώπινη αντίληψη και εμπειρία. Ευχαριστώ κυβερνήτη. Λοιπόν, φίλοι μου, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι αφού τόσοι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού σήμερα, η πίστη κάνει θαύματα και ακόμα και αν δεν υπήρξε ο Ιησούς, η πίστη των ανθρώπων τον αναδεικνύει ως μια στιβαρή πραγματικότητα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας? Πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Εντάξει, λοιπόν, είμαι ο Λάζαρος από Ελλάδα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα like ή μια κοινοποίηση και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μείνετε ασφαλείς!